Καλώς ήρθατε εδώ στο Action Business, Action τώρα στην εκπομπή της αισιοδοξίας, εκεί όπου διασυνδέεται η επιχειρηματικότητα, η εργατικότητα και βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σπάνιο και υπέροχο προϊόν της ελληνικής αγροτικής γης. Θα μιλήσουμε για τον άμπελο. Ο άμπελος, ο οποίος μπορούν οι Έλληνες, οι οποίοι πλέον να ανταγωνιστούν κρασιά από όλο τον κόσμο, από τη Γαλλία, από την Ιταλία. Θα τους ακούσετε όλους, γνωστούς Έλληνες ηνοποιούς, με πολύ σοβαρές επενδύσεις στα ηνοποιεία τους βεβαίως και την παραγωγή αυτού του υπέροχου κρασιού του ελληνικού, που δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα τα παγκόσμια κρασιά. Βρεθήκαν όλοι στα εγκαίνια αυτής της γωνιάς, που βλέπετε πίσω μου στο ναύπλιο, στην Ινοσοφία που μας συγκεντρώνει ο Περικλής Μπελίτσος. Πάμε να τους δούμε. Στολίδι για τον Ναύπλιο, κοσμούνε τα ράφια του όλοι οι ελληνικοί ηνοποιοί. Θεωρώ ότι, όλοι οι Έλληνες ηνοποιοί μάλλον, θεωρώ ότι αυτό που κάνει πρεσβεύει τον ελληνικό και τον ξένο αμπελώνα. Είναι κάτι ξεχωριστό για τον Ναύπλιο. Θεωρώ ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Ήδη έχει προχωρήσει πολύ η ελληνική ηνοποιία τα τελευταία χρόνια και έχουμε κάνει μεγάλα κρασιά και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερα. Αξίζει η χώρα μας, κύριε Υποφάντη, εδώ και πολλά χρόνια πραγματικά να πούμε σε μια διαδικασία καθοδοποίησης του προϊόντος. Άλλωστε είναι η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό πήγαμε σε μια ένωση ευρωπαϊκή για να μπορέσουμε να αποφύγουμε ό,τι είναι σε χύμα μορφή. Και σήμερα είμαι σε πολύ ευχάριστη θέση να γνωρίσω και από κοντά έναν πλέον φίλο, τον Περικλή, ο οποίος αυτό που έχω να το ευχηθώ είναι η υγεία πάνω απ' όλα για όλο αυτό το χορτίο που έχει στην πλάτη του. Γιατί αυτά τα πράγματα που βλέπετε εδώ σήμερα τα βλέπεις πολύ σπάνια στην Ελλάδα και αρκετά στο εξωτερικό. Είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από τον ίδιο Περικλή να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα, το καθετοποιημένο προϊόν, ακριβώς στην πώληση, για να καταλάβει και ο καταναλωτής ότι τα προϊόντα που παράγουμε δεν είναι πανάκριβα, είναι πολύ προσιτές τιμές, αλλά το ηθικό δίδαγμα της συγκεκριμένης κάβας είναι να έρθει ο ίδιος ο πελάτης να συνδεθεί και με το ηνοποιείο και με την κάθε μορφή προϊόντος που υπάρχει. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης να συγκριθούμε και εμείς σαν ενοποιοί το τι αξίζουμε στην παγκόσμια πλέον αγορά. Και επειδή η χώρα μας ευτυχώς τα τελευταία 12-14 χρόνια έχει κάνει μεγάλα άλματα, να σας πω μόνο τούτο ότι στα λευκά κρασιά ανταγωνιζόμαστε χώρες όπως η Γαλλία και οι νέες χώρες, άνετα πλέον, άνετα. Υπάρχει λίγο στο Ερυθρό ακόμη, αλλά θα το καταφέρουμε και αυτό. Άρα θα δώσουμε και προστιθέμενη μια αξία σε αυτό που λέγεται κράτος, με απότερο σκοπό όχι για να γίνουμε οι πλούσιοι, αλλά να μπορέσει ο κάθε Έλληνας καταναλωτής να απολαύσει σε καλές τιμές προϊόντα τα οποία γίνονται με αυστηρά πρότυπα πλέον και όχι όπως τύχει ή το δικό μου κρασί είναι καλύτερα. Και σε αυτό ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ εμού και του καταναλωτή είναι ο Περικλής αυτή τη στιγμή σήμερα στο Ναύπλιο, ο οποίος θα φέρει το όνομά μου σε εσάς που είστε καταναλωτής, αλλά όχι μόνο αυτό, να σας ενημερώσει και για τις σοβαρές δουλειές που γίνονται από μικρά ενοποιεία αλλά και τα μεγάλα. Γιατί εμείς θαυμάσαμε τα μεγάλα ενοποιεία του τόπου μας και ακολουθήσαμε αυτή τη δουλειά. Το ελληνικό κρασί κάθε δεκαετία προσθέτει κάποια σκαλιά παραπάνω στην ποιότητα την οποία προσφέρει στον κόσμο. Το ελληνικό κρασί τα τελευταία 10 χρόνια καταξιώνεται όλο και παραπάνω στο εξωτερικό, όχι μονάχα με τα γνωστά blend ελληνικών και ξένων ποικιλιών, αλλά αναδεικνύοντας πολύ καινούριες, παλιές καινούριες ελληνικές ποικιλίες, το οποίο φτιάχνει πραγματικά μια μοναδικότητα. Σήμερα θεωρώ ότι τα λευκά ελληνικά κρασιά μπορούμε να πούμε ότι έχουν φτάσει σε ένα εκπληκτικό επίπεδο, ξεπερνώντας και πολλές καλές συνοπαραγωγικές χώρες. Σίγουρα προσπαθούμε ακόμα στα ερυθρά μας, στα ροζέ μας, αλλά ο δρόμος είναι εκεί. Εγώ
χρειαζόμαστε να μεταδίδεται ο πολιτισμός μας μέσα από το κρασί, μέσα από τα ωραία αυτά ποτά και μέσα από τις στιγμές χαράς που χρειάζεται κάθε άνθρωπος στις μέρες μας. Κατά τη γνώμη μου είναι ένας κρυμμένος θησαυρός το ελληνικό κρασί. Επειδή ασχολούμαι με αυτό, επειδή ταξιδεύω πολύ, συγκρίνω ποιότητες και τιμές, είμαστε ακόμα αρκετά υποτιμημένοι και ως προς την αντίληψη που έχει ο πλανήτης για το ελληνικό κρασί, ως αξία ποιότητος, αλλά και ως αξία τιμής. Αυτό που κάνει ο Περικλής είναι φανταστικό. Πρώτον από πλευράς γούστου, κοιτάξτε, ένα καταπληκτικό μαγαζί. Οι επιλογές που κάνει είναι φοβερές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Εγώ του εύχομαι, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ, πάνω απ' όλα υγεία και είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Το ευχηθούμε καλές δουλειές, να έχει υγεία πρώτα απ' όλα, τύχη και να είναι μια πολύ πολύ δυνατή σεζόν για εκείνον και το μαγαζί και την οικογένειά του. Ό,τι είναι καλό, ταιριάζει. Ήρθαμε στο φίλο μας τον Περικλή, που νομίζω ότι έχει συμβάλει και εσύ στο όνομα Περικλής απ' έξω, να ενώσουμε τα χέρια μας και αυτό το κόσμημα που έχει δημιουργήσει να πάει πολύ μπροστά. Το Ναύπλιο είναι μια ευλογημένη περιοχή. Το κρασί, αλλά και όλους τους αμπελώνες της Πελοποννήσου και της Ελλάδας, εδώ κοντά σε αυτή την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, που όλοι αγαπάμε και όλοι θέλουμε να βρισκόμαστε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε στην πόλη μας αυτόν τον άνθρωπο και επιχειρηματία. Και στέκομαι πρώτα στον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να περιγράψω τον Περικλή. Έχω πει πολλές φορές σε διάφορους φίλους ότι ο Περικλής είναι ένας τόσο δοτικός, τόσο φιλόξενος άνθρωπος, που ακόμα και αν δεν τον γνωρίζεις, ακόμα και αν δεν έχεις συνεργασία μαζί του, μπορεί από την πρώτη στιγμή να σου δώσει ό,τι καλύτερο έχει να σου δώσει αυτή η πόλη και πραγματικά να ερωτευτείς και την πόλη και τον Περικλή. Νωρίς έχει σημείο αναφοράς να μαζέψει όλο αυτό το κόσμο του κρασιού, όλο αυτό το τεράστιο κόσμο του κρασιού, να τους ενώσει και να μας φέρει όλους πιο κοντά, ώστε να μπορούμε να δοκιμάσουμε νέες ποικιλίες, νέες δημιουργίες των παραγωγών. Κατάφερε λοιπόν ο Περικλής, ο Μπελίτσος τους ένωσε όλους τους παραγωγούς και πλέον τα ελληνικά κρασιά βρίσκονται σε μια περίοπτη θέση, σε ένα τουριστικό στρατηγικό σημείο για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε τον Ναύπλιο, είναι ένα από τους καλύτερους χερσαίους πελοποννησιακούς προορισμούς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, όλες και όλοι. Να είστε καλά.